χθες. Είχαμε το μεγάλο το θέμα που δημιουργήθηκε. Βασικά είναι το φως της δημοσιότητας, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τον Ιούνιο υπάρχουν τα θέματα και τα προβλήματα. Με τους ασυνόδευτους μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με απόφαση σε στέγη ηλικιωμένων. Και αυτοί οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι μετανάστες ανήλικοι, επειδή υπάρχει και ένα θέμα αν είναι ανήλικοι ή όχι, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία, δεν είμαστε και ειδικοί εμείς, όπως και να έχει, ήταν αυτοί που δημιουργούσαν όλα αυτά τα προβλήματα στο ξενοδοχείο που έμεναν πάλι στην ίδια επαρχία και τους μετέφεραν εκεί. Ήμασταν εδώ στην προεκλογική δημαρχία της Λάρνακας, αν θυμάστε, και συζητούσαμε για την ορόκλινη και τα προβλήματα που προκαλούνται. Μάλιστα. Και λίγες μέρες πριν από τις εκλογές είχαν κάψει το ξενοδοχείο. Σωστά. Στο οποίο έμεναν, το κατέστρεψαν και μεταφέρθηκαν άρον-άρον στο γυροκομείο. Ναι. Της Λάρνακας, στο κέντρο της Λάρνακας. Ποιος αποφάσισε την μεταφορά τους στο γυροκομείο? Εγώ από χθες ζητάω κάποιος να μου πει ποιανού ήταν η ιδέα. Μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, αλλά αντιλαμβάνομαι με το φτωχό μου μυαλό ότι είναι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Που υπάγονται υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Ναι. Δεν αντιλαμβάνομαι ότι να υπάρχει κάποιος άλλος. Δηλαδή, υπάρχει κάποια μελέτη, για παράδειγμα, που να λέει ότι η συγκατοίκηση των δύο αυτών ομάδων ανθρώπων μπορούν και θα κάνει καλό και στους δύο? Με ποιο σκεπτικό? Υπάρχει νόμος, καταρχήν, ο οποίος λέει ότι δεν μπορείς να βάζεις ανήλικους με ενήλικες. Για διάφορους και πάρα πολλούς λόγους. Από εκεί και πέρα, είμαι βέβαιος γι' αυτό ότι δεν ρωτήθηκε ούτε ο Δήμος Λάρνακας, ούτε η αστυνομία για αυτή την πρόθεση μεταφοράς τους. Είμαι σίγουρο ότι μιλήσατε μαζί με τον κύριο Βύρα. Και με την αστυνομία και με τον κύριο Βύρα. Έχουμε μιλήσει με όλους τους αρμόδιους όλους αυτούς τους μήνες. Προειδοποιούσαμε για όλα αυτά τα οποία θα συνέβαιναν. Γιατί τα έχουμε ζήσει και σε άλλες περιοχές. Από την Χλώρακα της Πάφου μέχρι την Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώστου. Τα είχαμε ζήσει λοιπόν. Και προειδοποιούσαμε για να μην φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο, για να μην θρηνήσουμε θύματα, για να μην θρηνήσουμε τραγικά περιστατικά. Δυστυχώς όμως αγνοηθήκαμε από τους αρμόδιους, οι οποίοι επέμεναν ότι είναι μία προσωρινή λύση και μόλις βρούμε τρόπο θα τους πάρουμε κάπου αλλού. Προσωρινές λύσεις όμως έχουμε καταντήσει στην Κύπρο να γίνονται μόνιμες. Έτσι. Και φτάνουμε σήμερα σε μια συζήτηση. Ακριβώς. Στην Πάφο βρίσκονται αλλάξει. Ακόμα σε ξενοδοχείο. Ναι, αυτό σας λέω ότι δεν έχει και αλλάξει. Και όπως στην Ορόκλη θα βρίσκονταν ακόμα σε ξενοδοχείο μετά από 3-4 χρόνια, αν δεν το κατέστρεφαν. Και εκείνο το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι όλοι παραδέχονται το πρόβλημα. Δηλαδή δεν βγήκε κανείς να πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν όμως βρίσκεσαι σε κέρια απόστα και όταν έχεις απέναντι σου απειλές, μαχαίρια, κλοπές, ναρκωτικά, απόπειρες, άσεμνες επιθέσεις. Ναι, άσεμνες επιθέσεις, να το θέσουμε ναι. Έτσι. Όταν έχεις όλα αυτά απέναντί σου, τότε δεν είναι αρκετό να διαπιστώνεις το πρόβλημα, αλλά πρέπει να βρεις λύσεις. Έκανε μια πολύ σοβαρή καταγγελία ο κύριος Ορφανίδης. Και αντιλαμβάνομαι ότι ξέρετε κι εσείς, γιατί εκείνη την ώρα σας είδα ότι καταλάβατε για ποιο περιστατικό. Για φροντίστρια, η οποία αναγκάστηκε να δώσει παρέτηση, γιατί δέχθηκε πιέσεις να μην μιλήσει. Ακριβώς. Υπάρχουν εργαζόμενοι στο χώρο εκεί, οι οποίοι καταγγέλνουν εδώ και αρκετές εβδομάδες και αρκετούς μήνες, είναι 3 μήνες ήδη εκεί, τα όσα συμβαίνουν. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ζουν καθημερινά τα γεγονότα και είναι οι πρώτοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο. Μάλιστα, όταν μου απάντησε η αστυνομία στην επιστολή την οποία έστειλα, ήταν σχεδόν καθημερινό το δελτίο τύπου της εγκληματικότητας από αυτά τα παιδιά και περιλάμβανε αποσπάσιμο τσαμαριών μέχρι απειλές και απειλές με μαχαίρια. Να σας πω επίσης σε αυτό το σημείο ότι χθες η δημοσιογράφος συνάδελφος από το κρατικό κανάλι Κατερίνα, όταν πήγε στο σημείο για να κάνει το ρεπορτάζ, ένας από αυτούς, από αυτά τα πρόσωπα, είδε την κάμερα, έγινε έξαλλος προφανώς, μπήκε και έσπασε μία τζαμαρία. Αυτό το επιβεβαιώθηκε μετά ότι έγινε. Και μάλιστα, δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή, επειδή είναι η συνάδελφος μαζί με τον κύριο Ορφανίδη, υπάρχει αστυνομία έξω? Γιατί η αστυνομία είναι μόνο για έξω. Δεν είναι για μέσα η αστυνομία. Υπάρχει και μέσα αστυνομία. Υπάρχουν 2 αστυνομικοί μέσα. Μέσα? Ναι, από ναι, πότε, ναι. Από χθες? Όχι, από την πρώτη στιγμή. Είσαστε σίγουρος? Απολύτως. Ναι, μάλιστα. Άρα οι αστυνομικοί τι κάνουν? Αντιλαμβάνεστε ότι οι 2 αστυνομικοί δεν μπορούν. Όλο και το 24ωρο. Ναι, υπάρχουν 2 αστυνομικοί.
24 ώρες το 24ωρο. Ναι, ακριβώς. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν έναν όχλο 20 ατόμων, το οποίο δεν γνωρίζουμε και τι έχουν στα χέρια τους. Και επειδή η απάντηση την οποία συναντούμε συνέχεια είναι ότι είναι ανήλικοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ θέλω να μου προκαλώ τον οποιονδήποτε να μου φέρει τον νόμο που λέει ότι επειδή είναι ανήλικος κάποιος, ακόμα και αν προχωρεί σε εγκληματικές ενέργειες και εγκληματικές πράξεις, τις οποίες όλοι παραδέχονται, ότι δεν μπορεί να διωχθεί ή δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Αλλιώς να το κλείσουμε, να το κάνουμε μια ζούγκλα. Την Κύπρο, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να λέει είμαι κάτω των 18 χρονών, να κάνουμε και τα σχολεία τα ίδια και να τελειώνουμε το κλείσουμε. Μάλιστα. Ποιο είναι το πρόγραμμα το οποίο ακολουθούν? Πάνε σχολείο? Δεν έχω εντοπίσει κάποιο πρόγραμμα, δεν αντιλαμβάνομαι αν αυτά τα άτομα πάνε σχολείο, γιατί προφανώς γυρίζουν και μέχρι το πρωί, τους βλέπουμε όλοι στη Λάρνακα. Ναι. Υπάρχει κάποιος από τις υπηρεσίες μαζί τους κατά τη διάρκεια τη μέρα, κάνουν ομάδες, κάνουν μαθήματα? Όχι, δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι αυτά τα άτομα να περιτριγυρίζουν αμέριμνοι μέσα στην πόλη. Ας πούμε τώρα κανονικά που είναι η Κατερίνα εκεί, αφού είστε τώρα Κατερίνα εκεί, υπάρχει κάποιος της υπηρεσίας μαζί τους? Είναι 9-8, 9-5, 10. Αν είναι μέσα, σημαίνει ότι δεν πάει σχολείο. Κύριε Ανού, μου λένε για την αστυνόμευση εντός του χώρου ότι αυτό υπήρχε τον Ιούνιο. Να το δείτε λίγο, μου λένε, επανεξετάστε το. Απλώς για την αστυνομία μέσα. Σε πρόσφατη μου επίσκεψη υπήρχε αστυνομία, αλλά. Το θέμα είναι αν υπάρχει αστυνομία μέσα στο κτίριο και υπάρχει αυτή η κατάσταση. Εκτός. Δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι 20 άτομα, έμειναν 16. Εμείς ζητήσαμε να πω από το πρωί, αν υπάρχει και αν θέλει οποιοδήποτε υπεύθυνος από την οποιαδήποτε υπηρεσία εμπλεκόμενη να κάνει παρέμβαση και να μιλήσει, να μας πάρει τηλέφωνο και θα έχει όλο τον χρόνο να τοποθετηθεί. Δεν έγινε, είναι 9-5 και θα το κλείσω για σήμερα το θέμα. Όλα αυτά είναι απουσία σωστής μεταναστευτικής πολιτικής. Όντως έχουν γίνει απελάσεις, όντως έχουμε αποκόψει τις ροές. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός όμως παράνομων μεταναστών στην Κύπρο και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και πρέπει επιτέλους να καταλάβουν οι αρμόδιοι αυτή τη στιγμή ότι όταν προειδοποιούμε και όταν φωνάζουμε για κάποια πράγματα, είναι γιατί ανησυχούμε για την επιβίωση των συνανθρώπων μας, των συμπατριωτών μας, γιατί μας μεταφέρουν κάποια γεγονότα, γιατί τα βλέπουμε ενώπιον μας και δεν είναι ζήτημα ούτε ρατσισμού, ούτε ξενοφοβίας και ούτε πρόκειται να τα κρύψουν κάτω από το χαλί. Είναι καθημερινά περιστατικά τα οποία βλέπουμε μπροστά μας και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και αν δεν τα αντιμετωπίσουμε στη ρίζα τους, τότε σε ένα μήνα θα είμαστε και πάλι εδώ και θα συζητάμε για άλλη περιοχή στην οποία υπάρχουν προβλήματα. Μάλιστα. Πριν συζητούσαμε για Ρόκλινη, τώρα συζητάμε για το κέντρο της Λάρνακας, αύριο ίσως να συζητάμε για μια άλλη περιοχή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είπαμε ότι αυτά τα άτομα είτε πρέπει να απελαθούν λόγω ακριβώς του εγκληματικού τους ιστορικού και παρελθόντος, είτε θα πρέπει να οδηγηθούν σε κλειστές ζωμές σε μη κατοικημένες περιοχές. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έρχονται από τη Λεμεσό και από την Πάφο, ή πάνε στη Λεμεσό και στην Πάφο αυτή της Λάρνακας και κλέβουν και επιστρέφουν πίσω. Αυτά γίνονται.